Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Από θέσεις αρχής, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας βλέπει θετικά συμφωνίες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών και χωρών. Το βασικό κριτήριο πάντα είναι αν αυτές δημιουργούν όρους που βοηθούν πράγματι στην ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας ή αν πρόκειται για συμφωνίες που υπηρετούν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, πολιτικές επιδιώξεις που στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα των λαών ή ακόμα αν είναι ενταγμένες ή αξιοποιούνται στο σχεδιασμό γενικότερων υπεριαλιστικών επιδιώξεων. Με αυτό το κριτήριο εξετάζουμε και το μνημόνιο συνεργασίας της χώρας μας με την Ιαπωνία. Πλευρές του συγκεκριμένου μνημονίου συνεργασίας που σήμερα συζητάμε, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της συνεργασίας ενόψει των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών του Τόκιο, ο ρόλος της αποκαλούμενης Ολυμπιακής Εκεχηρίας, η ενίσχυση της διαφάνειας και του εκδημοκρατισμού του αθλητισμού, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις και για την πολιτική προστασία και άλλα ζητήματα, τις προσεγγίζουμε διαφορετικά και από αυτή την άποψη ψηφίζουμε παρόν. Πιο ειδικά, πρώτον, οι Ολυμπιακοί αγώνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν χάσει το νόημα και το ρόλο τους, τα όποια θετικά στοιχεία είχαν μετά την επανασύστασή τους, σαν διαδικασία φιλίας των λαών, ευγενούς άμυλας, συναγωνισμού και ισότιμης συνεργασίας. Δεν έχουν καμία σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Οι Ολυμπιακοί αγώνες, γενικότερα οι μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, είναι έκφραση του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού στη σημερινή φάση ανάπτυξης του καπιταλιστικού συστήματος, των αναγκών που έχουν τα μονοπόλια να διευρύνουν τη δράση τους σε κάθε σφαίρα της πνευματικής παραγωγής και της κοινωνικής ζωής. Σχεδόν όλα τα αθλήματα, οι μεγάλες ομάδες και οι πιο ταλαντούχοι αθλητές ελέγχονται από τα διεθνή μονοπόλια που κυριαρχούν στη διεθνή αγορά και σχετίζονται άμεσα με τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό. Όλη η δομή των Ολυμπιακών Αγώνων, η ίδια η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, αποτελούν πολυπλόκαμο μηχανισμό οικονομικών συμφερόντων και χειραγώγησης των λαών, της νεολαίας, με παγίδα το αθλητικό ενδιαφέρον. Από αυτή την άποψη γίνεται προσπάθεια οριοποίησης του ρόλου των Ολυμπιακών Αγώνων σε βάρος του αθλητισμού και της καλώς εννοούμενης άμυλας. Υμνούν, για παράδειγμα, την αποκαλούμενη Ολυμπιακή Εκεχηρία και βάζουν στόχο να εδραιωθεί μάλιστα στη συλλογική συνείδηση της ανθρωπότητας. Η αλήθεια τελικά είναι ότι η εκεχηρία είναι μια ιδέα που την καπηλεύονται όσοι προκαλούν τους πολέμους και έχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα, όπως οι χορηγοί. Στην πράξη έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Αξιοποιείται ως μέσο παραπλάνησης των λαών, αφού στην πράξη αποσιωπά τις πραγματικές αιτίες των υπεριαλιστικών πολέμων, κρύβει τις υπεριαλιστικές αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς για τους ενεργειακούς πόρους, τους δρόμους μεταφοράς, το μοίρασμα αγορών, ως τη μόνη αιτία για το ξέσπασμα των υπεριαλιστικών πολέμων. Όταν μάλιστα τα κόμματα, τα αστικά, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, τα άλλα κόμματα εμπλέκουν τη χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς και πρωτοστατούν ως σημεοφόροι των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Επομένως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες όχι μόνο δεν καταργούν τους πολέμους για 15-20 μέρες, αλλά όλοι εκείνοι που ηγούνται της οργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων συμμετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις πολεμικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων, είναι μέσα στο ίδιο κόλπο δηλαδή, θα λέγαμε. Δεύτερον, σχετικά με τη μεταφορά τεχνογνωσίας για επενδύσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις. Όντως, η κυβέρνηση έχει να προσφέρει πολλά από ιδέες και στην πράξη, όταν η ίδια προσαρμόζει πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία των δικών μας εδώ αθλητικών εγκαταστάσεων στα επιχειρηματικά σχέδια για τις ανάγκες του κεφαλαίου, που δίνει τη δυνατότητα να προχωρούν οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τη δική τους λειτουργία, καθιερώνοντας την ανταποδοτική λειτουργία τους για το λαό, που σε μία πορεία μπορεί να χάνει το δικαίωμα στην πρόσβαση μέσω των πολυετών παραχωρήσεων σε αυτές τις αθλητικές εταιρείες. Ενώ με τη συστηματική υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση, οι εγκαταστάσεις είτε υποβαθμίζονται είτε παραδίδονται στις επιχειρηματικές ορέξεις. Τα παραδείγματα φυσικά είναι πάρα πολλά. Δεν έχω το χρόνο να αναφερθώ. Μάλιστα, αυτή η διαδικασία και λόγω της υποχρηματοδότησης, αλλά και της ανάγκης του ίδιου του αστικού κράτους να απαλλαγεί από την ευθύνη συντήρησή τους, μεταφέρεται στους Δήμους και στις περιφέρειες και μάλιστα χωρίς προσωπικό και χωρίς πόρους. Όλα αυτά, κατά την άποψή μας, υπηρετούν γενικότερες κατευθύνσεις απεμπλοκής του κεντρικού κράτους από την υποχρέωση να συντηρεί και να κατασκευάζει αθλητικές υποδομές και να τις φορτώνει επί της ουσίας πλέον στις πλάτες του λαού μέσω των Δήμων και των Περιφερειών και να τις παραδίδει απευθείας στους επιχειρηματίες και την ιδιωτική πρωτοβουλία. Τρίτον, σε σχέση με την ενίσχυση της διαφάνειας και του δημοκρατισμού του αθλητισμού, μάλλον η χώρα μας πρέπει να είναι παράδειγμα προς αποφυγή
Δεν χρειάζεται να πάμε πάρα πολύ μακριά. Τα όσα διαχρονικά συμβαίνουν στον χώρο του ποδοσφαίρου επιβεβαιώνουν και αναδύουν για άλλη μια φορά τη σύψη, τη διαπλοκή στον επαγγελματικό αθλητισμό. Αυτό που είναι πλέον φανερό, ότι το ποδόσφαιρο των επιχειρηματιών παίζεται στο παρασκήνιο. Κυριαρχεί το κέρδος και η ανταγωνιστικότητα. Ο αθλητισμός από κοινωνικό αγαθό πλέον έχει μετατραπεί σε εμπόρευμα. Η διαπλοκή και η σύψη, με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων, αποτελούν κυρίαρχα συστατικά και οι κυβερνήσεις αρνούνται πεισματικά να υιοθετήσουν ακόμα και αυτονόητες προτάσεις του ΚΚΕ για να φύγουν από το Υπουργείο Πολιτισμού Αθλητισμού οι ανώνυμες αθλητικές εταιρείες και να υποχθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως αθλητικές εταιρείες. Δηλαδή εκεί να γίνεται ο έλεγχος για τα οικονομικά τους, για την περιουσία τους, για τη βιωσιμότητά τους, να μην υπάρχει ειδικό καθεστώς αδειοδότησης και να αποσυρθούν φυσικά όλες οι ελληνικές ομάδες από το σύστημα. Αλλά και για την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία χρηματοδοτείται με χρήματα του ελληνικού λαού, η οποία επιχειρεί να θέσει κανόνες μέσα στους οποίους θα αναπτυχθεί επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο του εμπορευματοποιημένου αθλητισμού. Τέταρτον, και να κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, για τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Επειδή μιλάμε γενικότερα για το αθλητικό πνεύμα, είναι εμφανές ότι οι γενικολογίες και η αναφορά στις προθέσεις της κυβέρνησης για στήριξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, όπως οι σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, σε υλικοτεχνική υποδομή, κάθε άλλο παρασυνιστούν ένα οργανωμένο πλαίσιο στήριξης σωματείων και αθλούμενων. Για μια ακόμη φορά, τα προγράμματα του ΟΑΕΔ και οι συμβάσεις συγκεκριμένου χρόνου αποτελούν λύση για την κυβέρνηση, η οποία αρνείται την απαιτούμενη μόνιμη πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού στον αθλητικό τομέα. Το ίδιο και για το Μητρώο Αθλητικών Φορέων, που διαφημίζει η κυβέρνηση με πολλά προβλήματα που υπάρχουν στη διαδικασία της εγγραφής στο Αθλητικό Μητρώο. Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να αποκλειστεί από την εκλογική διαδικασία των Ομοσπονδιών κανένα σωματείο με ενεργή δραστηριότητα και συμμετοχή σε αθλητικές διοργανώσεις. Να μην αξιοποιηθεί το Αθλητικό Μητρώο ως εργαλείο αποκλεισμού από την εκλογική διαδικασία, να ληφθεί υπόψη η ενεργή δραστηριότητα ενός σωματείου για συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία στον αθλητισμό και να αρθούν οι όποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Και επιπλέον εκφράζουμε και την αντίθεσή μας, το ξέρει ο κύριος Υπουργός, στην πρακτική της κυβέρνησης το Αθλητικό Μητρώο να είναι προσβάσιμο σε χορηγούς προκειμένου να επιλέγουν σωματεία για τα χορηγικά τους προγράμματα. Κατά την άποψή μας, το Αθλητικό Μητρώο δεν πρέπει να χρησιμοποιεί τα σωματεία για τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις των εταιριών. Για το κόμμα μας, λοιπόν, ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους και όχι για λίγους. Μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλης της γης. Για το ΚΚΕ, ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός αποτελούν κοινωνικό αγαθό για κάθε νέο μακριά από χορηγούς και διαφημιστικά πακέτα στα πλαίσια της πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής και της γενικότερης ανάπτυξης του λαού. Ως κοινωνικά φαινόμενα και λειτουργίες συνδέονται ευρύτερα με την υγεία, τη φυσική κατάσταση και την ψυχική ισορροπία. Αποτελούν βασική προϋπόθεση, ιδιαίτερα για τους νέους, ώστε να διαμορφώνουν όσο γίνεται ολοκληρωμένη κοινωνική προσωπικότητα, καλλιεργώντας και αναπτύσσοντας τη συλλογικότητα, την αγωνιστικότητα και την πειθαρχία σε κανόνες και κοινωνικές αξίες. Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, το ΚΚΕ θα δηλώσει παρόν στην συγκεκριμένη σύμβαση. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.